Δουλεύω ως πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων. Έχω σπουδάσει καθηγήτρια φωνητικής από Αγγλία. Είχα δική μου μπάντα, με την οποία παίζαμε ροκ, ελληνικά, έντεχνα, αλλά και ξένα. Η μουσική ήταν πάντα η διέξοδός μου σε όλα τα πράγματα. Όταν είμαι στεναχωρημένη, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Να παίξω μουσική, να γράψω στίχους, να τραγουδήσω. Γενικώς, να είμαι με τον εαυτό μου και με τη μουσική μου και χάνομαι μέσα σε αυτή. Καλώς όρισες, αδερφό μου, στο The Voice. Έχουμε μαζί τον μπαμπά, σωστά? Ναι, ευχαριστώ. Χαίρετε. Σαπφό μου, πες μου λίγο για τη σχέση σου με τη μουσική. Γενικά ασχολιόμουν από πάρα πολύ μικρή. Ασχολήθηκα κυρίως με κιθάρα, δηλαδή έπαιζα πιο πολύ όργανο. Μετά μου ήρθε και η φωνή. Βασικά αυτό που ήταν όλο το... ήταν ένας συνδυασμός. Αλλά εντάξει, 5 χρονών, 6, εκεί είμαι λίγο μικρή αρχικά. Μετά... Τέλεια. Εσείς πώς βλέπετε την απόφαση να έρθει στο The Voice και να περάσει αυτή την εμπειρία? Την υποστηρίζω. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. The Voice, είμαι έτοιμη για την πρόκλησή σου. The fire I breathe, love is a banquet on which we feel. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come on undercover. They can hurt you now, can hurt you now, can hurt you now. Because the night belongs to Γεια σας. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιο είναι το όνομά σου? Ονομάζομαι Σαπφό. Είμαι 25 χρονών. 24-25. Από Αθήνα? Αθήνα, ναι. Σπουδάζεις? Έχω τελειώσει μουσική, καθηγήτρια φωνητικής. Ναι. Και τώρα είμαι στο πρώτο έτος ψυχολογία. Εδώ. Ας θα σε χρειαστούμε στο μέλλον, δηλαδή. Και να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε βοήθησε λίγο αυτό το πρώτο έτος να διαχειριστείς το άγχος σου? Ήταν challenge για μένα να έρθω εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχώνομαι και γι' αυτό δεν το είχα τολμήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι πάνω σε σκηνή, οπότε εντάξει. Δεν σου κρύβω ότι διέκρινα μια έτσι ελαφριά σκληρότητα παραπάνω από ότι, που σαφώς προέρχεται από το άγχος. Και αυτό ήταν ίσως και ο λόγος που με κράτησε πίσω. Παρ' όλα αυτά, σου εύχομαι καλό δρόμο και όλα να σου πηγαίνουν καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.